είναι ο αριστοκράτης των λαχανικών. Ξεχωρίζει για την υψηλή διατροφική του αξία, τα ωφέλη του στην υγεία μας, αλλά και για την ιδιαιτερότητα που έχει η καλλιέργειά του. Ο λόγος για το σπαράκι, που καλλιεργείται μαζικά στην Βόρεια Ελλάδα, με την κεντρική Μακεδονία να κατέχει ηγετικό ρόλο. Στα ημιορεινά της Πέλλας και στην περιοχή της Πιπεριάς συγκεκριμένα όπου και βρισκόμαστε, η οργανωμένη παραγωγή του είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Περίπου το 95% εξάγεται, με κύριο προορισμό τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ενώ και στην Ελλάδα κερδίζει σταδιακά θαυμαστές. Η καλλιέργεια του σπαραγγιού εδώ στη δικιά μας την περιοχή ξεκίνησε το 98, στην επαρχία Αλμοπίας γενικότερα, όχι στο χωριό μου μόνο. Και στο νομό μας ήταν από παλιότερα, ήταν από 74-75, στα Γιάννητσά, στους Γαλατάδες είχε ξεκινήσει. Εμείς το πήραμε λίγο στα τελειώματά του εκεί και το αρχίσαμε και το δυναμώσαμε. Είναι μια καλλιέργεια η οποία είναι αποδοτική. Τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι είναι από τις δυνατές παραγωγές. Mm-hmm. Και γι' αυτό και την μεγαλώνουμε όσο περνάει ο καιρός. Τελευταία πενταετία ειδικά είχαμε καλά αποτελέσματα και μεγαλώσαμε και τα στρέμματα και τις αποδόσεις. Σε τι έκταση καλλιεργείται το σπαράγγι στην περιοχή σας? Σε όλη την Αλμοπία, γύρω στα 3.000 στρέμματα. Και ετησίως τι παράγεται? Θα έλεγα ένα καλό σπαράγγι περνάει τον τόνο κατά στρέμμα, ένα μέτριο είναι στα 800 κιλά κατά στρέμμα ετήσια παραγωγή. Εδώ στο συνεταιρισμό έχουμε το 50% περίπου των παραγωγών όλης της περιοχής, όλης της Αλμοπίας. Διακινούμε περίπου 1.000.000 κιλά σπαράγγι και ευελπιστούμε ότι φέτος θα το ξεπεράσουμε. Προσπαθούμε, επειδή είναι ένα προϊόν που κατά 95% είναι νερό, προσπαθούμε να έρχεται όσο πιο γρήγορα γίνεται, να χωρίζεται στις κατηγορίες του και να πηγαίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην αγορά. Η χρονιά ξεκίνησε καλά, σχετικά πρώιμα θα έλεγα, αλλά ο καιρός μας τα χάλασε στη συνέχεια. Δηλαδή τα χιόνια, η κακοκαιρία το καθυστέρησαν. Πήγαμε φρεναριστά, ενώ η προημότητα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για το αποτέλεσμα το οικονομικό που θα μας φέρει το σπαράγγι. Καθυστέρησε το σπαράγγι. Βγάλαμε λίγες ποσότητες σχετικά με την περσινή τη χρονιά. Το σημαντικό είναι να προλαβαίνουμε τους ανταγωνιστές μας, δηλαδή τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς, που απευθύνονται στο δικό τους κοινό περισσότερο, αλλά έχουν μία οψιμότητα λόγω καιρικών συνθήκων, την οποία προσπαθούμε εμείς να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Είναι μία αποδοτική καλλιέργεια, μπορεί να ζήσει μία οικογένεια από αυτό? Είναι μία δύσκολη καλλιέργεια στο να το στήσεις και έχει αρκετό κοστολόγιο, μεγάλο κοστολόγιο για να στήσεις ένα χωράφι με σπαράγγι. Από εκεί και πέρα τα θετικά του είναι ότι παίρνεις γρήγορα παραγωγή, παίρνεις οπωσδήποτε παραγωγή. Ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων θα πάρεις παραγωγή. Τώρα το αν θα την πάρεις νωρίς ή αργά, αυτό είναι από τις καιρικές συνθήκες και το αποτέλεσμα πάλι εξαρτάται από αυτό. Από τα πολύ θετικά του είναι ότι πληρώνεται κάθε 10 μέρες, γίνεται καθάριση, κάθε δεκαήμερο. Από τα αγροτικά προϊόντα μπορεί να είναι και το μοναδικό που πληρώνεται τόσο γρήγορα και τόσο άμεσα. Οι κλιματικές συνθήκες έχουν βοηθήσει την καλλιέργεια και την πώληση των σπαραγγιών στο εξωτερικό. Η χώρα μας ξεκινά τη διάθεσή τους από τα τέλη Φεβρουαρίου, προλαβαίνοντας τους καλλιεργητές της κεντρικής Ευρώπης, που βγάζουν το προϊόν μερικές εβδομάδες αργότερα. Έτσι, το ελληνικό σπαράγγι φτάνει στον Γερμανό και τον Ολλανδό καταναλωτή πολύ νωρίτερα. Η ανάγκη για μεγαλύτερες ποσότητες και η υψηλή τιμή του έχουν στρέψει τους Έλληνες αγρότες στην καλλιέργεια του σπαραγγιού, αλλά και σε πιο οργανωμένες προσπάθειες διάδοσης του προϊόντος. Το
σπαράγγι είναι ένα κυπευτικό το οποίο είναι υψηλής αξίας. Ο προσανατολισμός του είναι κυρίως εξαγωγικός. Αυτό αποφέρει καλά έσοδα στους παραγωγούς και είναι μια καλλιέργεια που στην περιοχή μας έχει ευδοκιμήσει, έπεσε στα χέρια άξιων παραγωγών, οι οποίοι δώσανε σημασία στη λεπτομέρεια της καλλιέργειας και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Τα στρέμματα, τα καλλιεργήσιμα στην περιοχή κάθε χρόνο αυξάνονται. Αυτή την εποχή πόσα στρέμματα καλλιεργούνται στην περιοχή σας? Στην ευρύτερη περιοχή της Αλμοπίας καλλιεργούνται γύρω στα 3.000 στρέμματα και υπάρχει τάση να αυξηθούν. Και κάθε στρέμμα πόσο περίπου, πόσα κιλά περίπου παράγουν? Μία καλή απόδοση ένα στρέμμα είναι ο ένας τόνος. Οπότε έχουμε μία παραγωγή της τάξης των 3.000 τόνων ετησίως από την περιοχή. Και είναι μία καλλιέργεια η οποία είναι κυρίως εξαγώγινη. Ναι, ο προσανατολισμός του προϊόντος είναι η εξαγωγή. Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων και το κόστος ίσως του συγκεκριμένου κυπευτικού δεν αφήνουν ιδιαίτερα περιθώρια στην ελληνική αγορά. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση να αυξηθεί και η ζήτηση στην εγχώρια αγορά. Είναι μία απαιτητική καλλιέργεια, είναι δύσκολη, είναι εύκολη? Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, είναι μία καλλιέργεια που έχει πολλά έξοδα. Δέστε τα νάιλον μόνο για να καταλάβετε πόσο απαιτητική είναι όσον αφορά τις εισρωές η καλλιέργεια. Το σπαράγγι είναι ένα κυπευτικό το οποίο θέλει πάρα πολύ νερό και ισχυρή λίπαση. Τα έξοδα, δηλαδή, αναστρέμα στην καλλιέργεια είναι πάρα πολύ αυξημένα. Χρειάζονται και αυτά τα πλαστικά. Τα πλαστικά αυτά δεν τα βάλαμε επειδή μας αρέσουν τα πλαστικά. Κάθε άλλο, τα πλαστικά μπαίνουν για να έχουμε καλή ποιότητα και προημότητα. Το κλίμα της περιοχής πόσο ρόλο παίζει στην σωστή καλλιέργειά του? Το σπαράγγι, αν και ένα προϊόν που θέλουμε ζέστη, όπως θέλετε, βλέπετε και εσείς, προσπαθούμε να ζεστάνουμε τη μάνα, το ρίζωμα του σπαραγγιού, για να έχουμε πιο πρώιμη παραγωγή, θέλει και χειμώνα λίγο βαρύ για να κοιμηθεί. Δηλαδή, πρέπει να πέσει σε λίθαργο τους μήνες του χειμώνα, από τον Νοέμβρη και μετά, για να μπορέσουμε να έχουμε συνεχή παραγωγή για 10 χρόνια τουλάχιστον. Το μεγάλο πρόβλημα για το σπαράγγι είναι ότι θέλει ιδιαίτερα χώματα. Θέλει ελαφριά χώματα, δεν θέλει βαριά χώματα, υγρά, θέλει ελαφριά στραγγιστερά χωράφια. Αυτό είναι δύσκολο να βρεθούν αγροτεμάχια με αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, να πούμε και τα ωφέλη από τα σπαράγγια. Βοηθάνε στη μείωση των γενετικών ανομαλιών. Επίσης, έχουμε μειωμένο κίνδυνο της κατάθλιψης, διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς, γιατί έχουν σχέση με τη μείωση της ομοκυστεΐνης, πρόληψη της οστεοπόρωσης, πρόληψη του καρκίνου και βοηθάνε στην πέψη, γιατί είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Ειδικά το φολικό οξύ, στο οποίο είναι πλούσια τα σπαράγγια, βοηθά στην εγκυμοσύνη, στην παιδική ηλικία, στην εφηβική ηλικία, γιατί είναι η βασική βιταμίνη για τη δημιουργία του αίματος.